Με κακούς ιονούς έκλεισε η λοκομική περίοδος στο νησί μας, με το λάδι να βρίσκεται σε αζήτητα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, Ανδρέα Στρατάκη, να κάνει λόγο για μια κακή χρονιά. Ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά ευθύς εξ αρχής. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα, παραγωγή, ελαιουργή, γενικότερα όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εμπορία του ελαιολάδου. Ήταν μια κακή χρονιά. Ευχόμαστε όλοι αυτή η χρονιά να μην ξαναέρθει ποτέ. Το δικό μας λάδι είναι στα αζήτητα. Πόσο είναι? Όταν μιλάμε για παντελή έλλειψη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον υπάρχει μόνο σε οξύτητα 3,05. Ο δάκος και η ξηρασία έδωσαν το χαριστικό χτύπημα στο προϊόν, όπως δήλωσε ο Μύρον Χιλετζάκης, ο οποίος κάνει λόγο για μια ζημιά στο προϊόν 50 με 60% κατά μέσο όρο στο νησί μας. Σύμφωνα με τον κύριο Χιλετζάκη, τη μεγαλύτερη ζημιά έχει υποστεί η Σιτία, όπου η ζημιά λόγω της ξηρασίας αγγίζει το 80%. Με κακούς ιονούς έχουν παγώσει οι εμπορικές πράξεις του ελαιολάδου. Το λάδι δεν έχει αυξημένες τιμές όπως θα περιμέναμε. Έχει μπει η Ισπανία πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Διαθέτει χιλιάδες ποσότητες ελαιολάδου καθημερινά στις ευρωπαϊκές αγορές. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Ισπανία μαζεύει ημερησίως 20.000 τόνους λάδι. Αυτό για την Ελλάδα μας και για την Κρήτη μας είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτές τις ποσότητες. Γι' αυτό εμείς τη μέρα σύνολο όλη η Ελλάδα παράγει από 2 μέχρι 8.000 τόνους λάδι. Στο νησί μας οι ποσότητες ελαιολάδου αγγίζουν τους 60.000 τόνους, ενώ σε επίπεδο χώρας οι ποσότητες ανέρχονται σε 200.000 τόνους, εκ των οποίων τυποποιούνται μόνο οι 20.000 τόνοι. Η κατάσταση σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί, φαίνεται να έχουμε μία αγορά πολλών ταχυτήτων. Παραμένει η ίδια κατάσταση, δηλαδή η Ισπανία αυτή τη στιγμή τροφοδοτά τις αγορές με χιλιάδες τόνων ελαιόλαδου και σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και να υπάρξει ένας εθνικός φορέας για μας, ο οποίος να ελέγχει κάποια πράγματα όσο αφορά τις τιμές και όσο αφορά το θέμα της ποιότητας. Δεν εννοείται να μην υπάρχει πρώτα απ' όλα στην Κρήτη, μια περιοχή που έχει εθνικό προϊόν το λάδι, δεν εννοείται να μην είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα υψηλής ανάλυσης και να γνωρίζει ο παραγωγός ότι πέρα από τις γραμμές, εάν υπάρχουν προβλήματα. Την ίδια ώρα η Ισπανία παράγει και διαθέτει τεράστιες ποσότητες λαδιού στις ευρωπαϊκές αγορές σε χαμηλές τιμές, όταν οι εμπορικές πράξεις του ελαιολάδου στο νησί μας είναι παγωμένες. Φανταστείτε ότι το νησί μας όλο, φέτος κυμαίνονται οι ποσότητες από 50 μέχρι 60.000 τόνους σε όλο το νησί. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια παραγωγή 3 ημερών της Ισπανίας. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι αυτό. Η Ισπανία έχει υπερβεντέμα, ο καιρός την ευνοεί και διαθέτει πάρα πολλά λάδια και φτηνά σε όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία σήμερα από ενημέρωση την οποία είχα εγώ σε οξύτητες πάνω των 3 γραμμών αγοράζει 2,70 έως 2,75. Αγορά παραδοτέως στην Ιταλία. Εάν εδώ η αγορά τραβήξει κάποιο ελαιόλαδο, αυτές δεν μπορούν να υπερβούν το 2,70.